με κοροϊδέψαν, γέλασαν μαζί μου, σαν να ήμουνα το τελευταίο σκουπίδι της κοινωνίας. Αντιμέτωπος με μια απρεπή συμπεριφορά από πλευράς υπαλλήλων της ΔΕΙΑΗ, καταγγέλει πως ήρθε ένας πολίτης που βρέθηκε στα γραφεία της επιχείρησης για να παραπονεθεί για τον παραφουσκωμένο λογαριασμό του. Πήρα στις 26 Δευτέρου αυτόν εδώ το λογαριασμό της ΔΕΙΑΗ, ο οποίος αναφέρει κατανάλωση κυβικά 2.509 με ημερομηνία έκδοση του λογαριασμού 21 Δευτέρου 20, που σημαίνει ότι η καταμέτρηση θα έχει γίνει και κάποιες μέρες νωρίτερα. Όπως ο ίδιος καταγγέλει, το φαινόμενο αυτό, της ανακολουθίας δηλαδή μεταξύ των αναγραφόμενων στο λογαριασμό ενδείξεων και της πραγματικής ένδειξης στο ρολόι, είναι συχνό και γι' αυτό άλλωστε αποφάσισε να πάει στην αρμόδια υπηρεσία για να παραπονεθεί. Όταν λοιπόν τους ανέφερα αυτή τη διαφορά, μου είπαν ότι ενδέχεται όταν ήρθε ο καταμετρητής να μετρήσει το ρολόι να ήταν θαμπό, δεν έβλεπε το νούμερο και έβαλε το μέσο όρο κατανάλωσης των τελευταίων ετών. Αυτό εγώ το θεώρησα κοροϊδία βέβαια. Έχετε ξαναπαραπονεθεί στη ΔΕΙΑΗ γι' αυτό, μιας και λέτε ότι ήταν... Ήταν η πρώτη φορά που πήγα και όταν τους είπα ότι είναι η πρώτη φορά που έρχομαι και παραπονιέμαι, μου λένε τότε να μην παραπονιέσαι. Τελικά εσείς που πήγατε και το είδατε, το ρολόι σας ήταν θαμπό? Το ρολόι μου ήταν πεντακάθαρο και τους το είπα. Λέω, όταν το διαβάζω εγώ είναι πεντακάθαρο και όταν το διαβάζετε εσείς είναι θαμπό. Λέει, συμβαίνει καμιά φορά. Δεν είναι το ποσό που με πειράζει, είναι η κοροϊδία. Και πρέπει οι υπηρεσίες να δουλεύουν και όταν ο πολίτης παραπονείται να συμπεριφέρονται σαν δημόσια υπηρεσία και όχι σαν αλήτες.